Σημερινό βίντεο, όπως βλέπετε, το τίτλο είναι Mind You Prank. Σας έβαλα στο Instagram σε ένα story να μου πείτε, έβαλα ένα poll να μου πείτε τι θέλετε για επόμενο βίντεο, story time ή Mind You Prank, και βγήκε το Mind You Prank. Οπότε τώρα έχει Mind You Prank και το επόμενο βίντεο θα είναι story time. Οπότε αυτό το βίντεο θα ήταν να το κάνω με τον Dimples μαζί, όμως θα σας πω ακριβώς τι έγινε. Τώρα είναι 6:45, 7:11. Τον παίρνω τηλέφωνο 5:50, του κάνω: θα άρεσε για βίντεο, μου κάνει, έχω ξαπλώσει. Του κάνω: θα πάμε τελικά ή όχι, θέλεις? Μου κάνει: 6:05 με εδώ πέρα. Έχετε 6:05 η ώρα, τον παίρνω τηλέφωνο. Το κινητό είναι απενεργοποιημένο. Οπότε θα το κάνω μόνος μου το βίντεο αυτό. Και ελπίζω να σας αρέσει πάρα πολύ. Αλλά πριν πάμε στο βίντεο, έχω να κάνω ένα πολύ καλό μαγικό. Βλέπετε και έχετε γνωρίσει όλοι λογικά, αυτός εδώ είναι ο γάτος μου. Τώρα θα κάνω ένα μαγικό που θα σας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, 3, 2, 1. Νομίζω κάτι πήγε στραβά με το μαγικό μου. Ναι. Δεν ξέρω τι έγινε. Είμαι ο Γουίνκης, είμαι παίζουμε Mindcube. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε είμαστε ακριβώς στο κέντρο του Mindcube, στο κέντρο της πόλης μας. Και όπως βλέπετε ο τίτλος είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε. Νομίζω έχει ξεκινήσει ένας εμφύλιος πόλεμος στο Mindcube από Pranks εδώ και αρκετές μέρες. Αν δεν ξέρετε τι έχει γίνει, ο Κωστής μου είχε κάνει ένα prank το οποίο ήταν εκεί πέρα, τώρα όμως λείπει. Και δεν λείπει επειδή το καθάρισα εγώ, λείπει επειδή το καθάρισε ο Γιανούμπα. Προσπάθησε με αυτόν τον τρόπο μάλλον να μας κάνει να πάμε σε ένα μικρό collide με τον Dimples πάλι και να συνεχίσουμε τον εμφύλιο μεταξύ μας εγώ με τον Dimples. Ωστόσο, όπως είπα και στην αρχή, το βίντεο αυτό ήταν να το κάνουμε με τον Dimples, όμως εκείνος δεν τελικά ήρθε να το κάνουμε, οπότε θα το κάνω εγώ. Και είναι ένα prank στο Γιανούμπα, ώστε να τον βάλουμε γι' αυτό μέσα στον Civil War, στον εμφύλιο πόλεμο από pranks, και είναι ένα γερό. Τι εννοώ γερό? Αυτά. Θα το γεμίσω. Τα πάντα με Obsidian. Και μετά με Cobblestone να την περσέψει. Λοιπόν, πάμε από την άλλη είσοδο πρώτα. Από την αριστερά-αριστερά είσοδο. Και θα πάμε από εδώ και θα φύγουμε από την άλλη. Θα το κάνουμε έτσι, λοιπόν. Δεν θα τους πάω τίποτα. Θα το αφήσω τα πάντα στην ησυχία τους. Απλά θα βάλω Obsidian. Σιγά-σιγά. Λογικά θα βάλω κανένα timelapse εδώ πέρα να βλέπετε. Και ναι, μάλλον πάμε στο timelapse. Okay, λοιπόν, από ό,τι βλέπετε, αυτό εδώ είναι το πρώτο μέρος. Όλο αυτό έχει γεμίσει Obsidian. Κάτι απλό και ωραίο, λοιπόν. Και έτσι, ξέρω, έτσι γιατί μπορώ, ξέρω, θα πάει να το γεμίσω το μπάνιο τώρα. Δεν έπρεπε να το είχα ξεκινήσει από εκεί, αλλά δεν πειράζει. Πάμε εδώ. Εδώ δεν έχει, δεν μπορούμε. Και αυτό εδώ πέρα. Αυτό δεν χρειάζεται. Βασικά, για να μην μπορεί να μπει, πάμε να γεμίσουμε και εδώ πέρα. Γιατί θα μπορεί να μπει άμα δεν γεμίσουμε και εδώ πέρα. Όπως είδατε, αυτά που έβαλα ήταν 7 stacks από Obsidian. 7 stacks από Obsidian και είδατε ότι κάναμε αρκετή δουλειέτσα με τα 7 stacks από Obsidian. Ώρα να μπαίνει αυτό στο Civil War των pranks στον Mindcube, γιατί ήδη έκανε interfer με εμένα και τον Κωστή, οπότε ήρθε να το πληρώσει. Αν και εμένα βγήκε καθαρή γιατί δεν καθάρισα το prank του Κωστή που είχε κάνει σε μένα, το καθάρισε ο Γιανούμπα για μένα, αλλά δεν έχει καμία σημασία.
και ας πάμε να γεμίσουμε πρώτα τα σκαλιά πάνω και εδώ πέρα όλο αυτό. Ας μην τους πέσουμε το χαλί. Οπότε, από την αρχή ήταν όλα calculated για να φτάσουμε σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, φίλες και φίλοι. Ήταν όλα τόσο καλά calculated και οργανωμένα. Ας κλείσουμε και εδώ πέρα, ας που μπορούμε. Και από εδώ, και μου τελειώνει το cobblestone. Ωριακά θα φτάσει λογικά. Και θα πάμε έξω να θαυμάσουμε το αριστούργημά μας. Μόλις τελειώσουμε και τις τελευταίες πινελιές. Και τώρα το μπαλκονάκι αυτό. Είναι ωριακά θα φτάσει το cobblestone μάλλον, ναι. Ωριακά, και εδώ στην τέτοια, ας δούμε και πάνω, και εδώ, πηδάμε κάτω και πάμε να δούμε τι κάναμε. Λοιπόν, κάτσε να κλείσουμε, ας κλείσουμε και τις πόρτες, ας κλείσουμε και τις πόρτες, να είμαστε ευγενικοί παιδιά, πάνω απ' όλα, να είμαστε ευγενικοί. Λοιπόν, και για να δούμε, λοιπόν, από εδώ, πάμε να κλείσουμε σε όλες τις πόρτες βασικά, έτσι, ξέρω εγώ. Λοιπόν, κλείσουμε μία, δύο. Από εδώ φαίνεται το obsidian βουνό που έχει κάνει και τα μπαλκόνια του. Τα μπαλκόνια φαίνονται πάνω κάτω τα ίδια, κάνουν μπαμ μακριά. Βασικά δεν κάνουν τόσο μπαμ διότι είναι cobblestone και είναι καφέ με στόνα πάνω με γκρι. Οπότε φαίνεται λίγο ότι κάτι υπάρχει, αλλά όχι τόσο εύκολα. Πρέπει να το δεις εκεί πέρα για ένα λεπτάκι για να καταλάβεις ότι είναι κάτι άλλο που δεν είναι normal στο σπίτι σου. Οπότε obsidian, cobblestone. Obsidian στο chest room, obsidian κι αλλού, cobblestone παντού. Εντάξει, το κεφάλι του τερμπή το αφήνουμε. Ρε, εσύ ξέρω, φαίνεται σαν σατανικό διαστημόπλαιο, έτσι όπως είναι, ξέρω εγώ, το σπίτι και το κεφάλι. Άμα πραγματικά μας δεις από αυτή την οπτική γωνία, δείτε το λίγο, παιδιά, δείτε το λίγο. Ειλικρινά μοιάζει σαν κάτι. Λοιπόν, θα ήθελα όσοι βλέπετε εδώ πέρα, comments κάτω, να μου πείτε με τι μοιάζει αυτό το πράγμα που βλέπετε. Το σπίτι Γιαννούμπα μαζί με το κεφάλι του TLB. Με τι μοιάζει, πείτε μου στα comments. Εγώ λέω ότι μοιάζει με ένα σατανικό διαστημόπλαιο με το κεφάλι του κακού TLB, ξέρω εγώ επάνω, δεν ξέρω. Πείτε μου κάτω στα comments με τι μοιάζει εσάς. Βάλτε φαντασία με ό,τι σας μοιάζει και θα τα δω και θα γελάω. Οπότε, για να δούμε τώρα. Νομίζω αυτό ήταν το prank. Είμαι ακριβώς. Τα resources έφτασαν ακριβώς όπως τα είχα απολογίσει. Έφτασα από Obsidian. Και νομίζω κάπου στα 12 με 14 στάκα από cobblestone κάπου εκεί. Και το prank είναι έτοιμο. Πολύ ωραία. Τώρα περιμένουμε την κίνηση του Γιαννούμπα. Αυτά για σήμερα. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Ήταν Mind You Prank, όπως είχατε ψηφίσει στο Instagram. Και πλέον θα βάζω στο Instagram διάφορα polls σε stories να ψηφίσετε τι βίντεο θέλετε να βλέπετε μετά. Δηλαδή, ας πούμε, ξέρω αν είμαι σε δίλημα τι να ανεβάσω. Π.χ. Storytime ή Survival Games. Θα βάζω ένα poll στο Instagram να μου πείτε τι θέλετε να ανεβάζω. Και αυτό που θα βγει με τις περισσότερες ψήφους, αυτό και θα ανεβάζω. Και αυτό που δεν θα έχει τις περισσότερες ψήφους, θα ανεβάζω μετά από αυτό που ανέβασα με τις περισσότερες ψήφους. Αυτό βγάζει νόημα, νομίζω. Θα το κάνω μόνο και μόνο αν έχω κάποιο δίλημα. Εκτός αν έχω σίγουρο βίντεο για το επόμενο. Αν έχω σίγουρο πράγμα για το επόμενο βίντεο, θα ανεβάζω αυτό. Και ναι. Οπότε, άμα σας άρεσε το σημερινό βίντεο, μπορείτε να κάνετε ένα like. Κάντε ένα comment να μου πείτε πώς σας φάνηκε το prank. Είναι normal prank, κλασικό prank. Απλά το γεμίζουμε το σπίτι με blocks, obsidian και αυτά. Κάντε μου comment να μου πείτε με τι σας μοιάζει αυτό πέρα το πράγμα που δεν μπορώ καν να βρω επίθετο για αυτό. Ειλικρινά δεν ξέρω καν πώς. Δεν μπορώ καν λέξη για αυτό το πράγμα που είναι. Και άμα είσαι νέος, μπορείς να πατήσεις τώρα μια εγγραφή στο κανάλι μου για να φτάσουμε και τους 8.000. What the fuck. Δεν είστε σωστοί όμως από πίσω. Δεν είστε σωστοί. Οπότε, άμα σας αρέσει το κανάλι, μπορείς να κάνεις μια εγγραφή. Βασικά, κάνε εγγραφή επειδή σας αρέσει το κανάλι μου ή άλλως. Όχι, πλάκα κάνω. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το support που μου δείχνετε και όλα αυτά. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Το οποίο επόμενο βίντεο είναι Storytime, το λέω. Bye.